Η φόρμουλα τώρα για φθηνό ρεύμα αναμένεται να έρθει σε μια περίοδο που οι τιμέ του φυσικού αερίου, κυρίε και κύριοι, συνεχίζουν τι υψηλέ πτήσει, ενώ στα κόκκινα είναι και οι τιμέ τη ηλεκτρική ενέργεια όλη την Ευρώπη. Είναι μαζί μα ο Στέφανο Σίσκο εδώ στο στούδιο για να δούμε πώ εξελίσσεται αυτό το ράλι και στο φυσικό αέριο αλλά και στο ρεύμα, ξεκινώντα με το φυσικό αέριο. Ακριβώ που είμαστε σε τιμέ που είχαμε δει τι πρώτε ημέρε του πολέμου mm -hmm. και την ώρα που έχει σημάνει ενεργειακό συναγερμό στην Ευρώπη μετά και τι τελευταίε εξελίξει. Ναι. Πάμε να δούμε, όπω βλέπουμε, στι 9 Μαρτίου το φυσικό αέριο έχει φτάσει στα 144 ευρώ τη Μεγαβατόρα. μια Περίοδο αποκλιμάκωση. Από τι αρχέ Ιουνίου έπεσε πολύ κάτω από τα 100 ευρώ. Mm -hmm. Τη Δευτέρα ήταν στα 83. Και από εκεί και πέρα ξεκινάει το ράλι. Τρίτη 97. Τετάρτη 120. Χθε έκλεισε στα 124 ενώ είχε φτάσει και τα 148. Σήμερα έφτασε ακόμα και τα 134. Ωστόσο αποκλιμακώθηκε. Τώρα πριν από λίγο έφτασε στα 116 με 117. Mm -hmm. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον στα ύψη είναι και οι τιμέ στην ενέργεια. Πάμε να δούμε τον πίνακα τη ακρίβεια στην Ευρώπη όπω έχει διαμορφωθεί. Βλέπουμε τιμέ χοντρική Είναι οι πρώτε χώρε, οι πρωτιέ η Ιταλία, Μάλτα, Ελβετία και Γαλλία έχουν τιμέ πάνω από 300 ευρώ ε, τη μεγαβατόρα τιμέ χονδρική. Αυτέ είναι ασυνήθιστα υψηλέ τιμέ. Πρωτοφανή θα μπορούσε να πει κανεί. Η Ελλάδα σήμερα είναι πολύ πιο χαμηλά. Είναι στα 235 ευρώ τη μεγαβατόρα στην 21η θέση. Αύριο θα φτάσει στα 200 ευρώ κοντά λόγω χαμηλή ζήτηση του Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, είναι και αυτέ πάρα πολύ υψηλέ τιμέ. Αν αναλογιστεί κανεί ότι πέρσι τον Ιούνιο η μέση χονδρική τιμή ήταν κοντά στα 80 ευρώ. Μάλιστα τώρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.